Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η 4 του μηνός, 4 Ιουλίου 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, πάμε παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Χρήστος Κιώσης και στο production έχω Δημήτρη Μπαλόμπα. Έτσι για να τον πενέψουμε. Μας κάνει και τα ηχητικά. Τρόποι επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό και σας περιμένουμε. Για την ακρίβεια το ανοίγω τώρα, bluelibero@yahoo.gr. Έλεγα εγώ, δεν θα έρθει το μήνυμα, θα έρθει. Γιώργο, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και τα λαμόγια στον Ηρακλή να κυνηγούμε. Συνεχίζει με το ποιητικό του Ίστρο. Ίστρο δεν το λέμε αυτό. Ίστρο το λέμε, βέβαια. Λοιπόν, καμιά κοτσάνα. Λοιπόν, μετά και το χθεσινό ραντεβού που κράτησε από ό,τι έμαθα 15 λεπτά, 20, παραπάνω δεν κράτησε. Πήγανε, τα είπανε, ακούσανε όσα είχαν να ακούσουν από τον Αχιλλέα Μπέο. Τέτοια ώρα περίπου σας διαβάσαμε την γραπτή τοποθέτηση του Αχιλλέα Μπέου. Αργότερα ακολούθησε ανακοίνωση από το ΓΣ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολλά συμπεράσματα βγαίνουν, αλλά καλύτερα να μπούμε πάλι στη διαδικασία της καταγραφής των γεγονότων και μετά να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Πρώτο δεδομένο ότι ο Αχιλλέας Μπέος συνεχίζει και λέει για το θέμα της έδρας ότι δεν πρόκειται να φύγει φέτος ο Βόλος από εκεί. Δεύτερο δεδομένο ότι δεν έχει πάρθει καμία απόφαση από τον Ηρακλή για το θέμα αυτό. Και όποιος λέει ότι αποφάσισαν το τάδε είναι λάθος. Γιατί για να αποφασιστεί το τάδε πρέπει πρωτίστως να γίνει μία συνέλευση. Στη σημερινή συνάντηση, γράφει χθες το βράδυ ο Ερασιτέχνης, με τον κύριο Αχιλλέα Μπέο, η πενταμελής επιτροπή που εκπροσωπούσε τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, αφού άκουσε τους όρους και τις προτάσεις του κυρίου Μπέου, που έχουν πράγματι ενδιαφέρον, η επιτροπή επιφυλάχτηκε να απαντήσει πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες. Και εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα το ότι πώς θα απαντήσει. Δεν μπορεί να απαντήσει μόνη της. Πρέπει να γίνει μια συνέλευση. Πρέπει να γίνει μια συνέλευση, να καταγραφούν τα πάντα, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα τρέξουν όσα πλάν υπάρχουν, πλάν A, πλάν B, πλάν C, δεν ξέρω τι άλλο, και μετά να αποφασίσουν όσοι δώσουν το παρόν και αποφασίσουν. Δεν νομίζω ότι θα θέλει η οικογένεια του Ηρακλή να αποφασίσουν 4-5 άνθρωποι έτσι από μόνοι τους. Και δεν νομίζω ότι θα γίνει και αυτό. Άρα η επόμενη εβδομάδα προφανώς και είναι εβδομάδα συνέλευσης. Βάσει των δεδομένων που θα παρουσιαστούν θα κρίνει ο καθένας τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Όπως ξέρετε στον Ηρακλή υπάρχει η πολυφωνία και πολύ μεγάλη διαφωνία μεταξύ αρκετών. Και θα δούμε τι θα γίνει. Στην προκειμένη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε τον Ηρακλή τώρα που μιλάμε να παίρνει το αφημί του Βόλου και να παίζει στη Θεσσαλονίκη. Θα δεχτεί κανείς να πάρει το αφημί του Βόλου και να παίξει το Βόλο? Γιατί ο Μπέος δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Ο Μπέος δεν θέλει να φύγει ο Βόλος από το Βόλο. Θέλει να μείνει φέτος ως Βόλος στο Βόλο. Και εδώ υπάρχουν πάλι πράγματα που μπορούμε να υποθέσουμε και να βάζουμε το ή το ένα ή το άλλο ή το παράλλο. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να θέλουν ή να προτείνουν ο Ηρακλής φέτος να μην κατεβάσει ποδοσφαιρικό τμήμα, ποδοσφαιρική ομάδα πουθενά, να περιμένουμε ένα χρόνο, γιατί ο Μπέος
φέτος θέλει να παίξει ο Βόλος στο Βόλο. Του χρόνου, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα, δεν έχει τέτοιο νταλγκά. Να περιμένει λοιπόν ο Ηρακλής άπραγος φέτος, να μην κατέβει πουθενά σε καμία κατηγορία και να πάρει του χρόνου το αφημί και να παίξει η Super League. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να κατέβει σε ερασιτεχνική κατηγορία, δηλαδή γάμα εθνική. Γάμα εθνική που ουσιαστικά είναι δέλτα εθνική και κακώς τη λέμε γάμα εθνική. Με αυτά τα Super League, Football League μας έχουν χαζέψει οι φωστήρες που τα αποφασίζουν. Γιατί θυμίζω ότι με τη σειρά πάει Super League, Super League 2, Football League, γάμα εθνική. Μέχρι και τη Football League είναι επαγγελματικές κατηγορίες. Από τη γάμα εθνική και κάτω μιλάμε για ερασιτεχνικές κατηγορίες. Να δημιουργηθεί λοιπόν μια ομάδα που θα κατέβει στη γάμα εθνική, που είναι ερασιτεχνική κατηγορία όπως ήταν πρόπερση, να παίξει απλά για να παίξει, να τελειώσει η χρονιά και να πάρει το αφημί να παίξει Super League του χρόνου, μετά από μια αγωνιστική περίοδο. Υπάρχει κι άλλο που μπορεί να προτείνει κάποιος άλλος και να πει: έχουμε έτοιμο αφημί τη στάδε ομάδος από τη Football League και πάμε να πάρουμε εκείνο. Δεν θέλουμε ούτε Μπέο, ούτε Βόλο, ούτε τίποτα. Θα πάμε φέτος να παίξουμε στη Football League και να ανεβούμε σε δύο χρόνια δύο κατηγορίες. Αυτά είναι τρία που δεν τα αποκλείω κάποιος ή κάποιοι να τα προτείνουν στη συνέλευση όταν γίνει αυτή. Εύχομαι να γίνει γρήγορα. Από εκεί και πέρα, το ποιος θέλει τι, το ποιος θα αποφασίσει τι, είναι θέμα του καθενός. Και δεν θα μπούμε σε διαδικασία γκάλοπ. Δεν το κάναμε ποτέ, ούτε πρόκειται να το κάνουμε και τώρα. Και για το κάθε εγχείρημα ξεχωριστά, καλό θα είναι να βγουν κάποιοι μπροστά που θα το υποστηρίζουν και πέρα από την καταγραφή των δεδομένων, με επιχειρήματα και με προτάσεις και κυρίως με πρόσωπα και χρήματα. Ουέ και αλίμονο να μπούμε στη διαδικασία της συνέλευσης και αποφασιστεί κάτι μόνο ως ιδέα. Okay, να μην κατέβουμε φέτος, να πάμε του χρόνου να πάρουμε το αφημί. Okay, να κατέβουμε φέτος στη γάμα εθνική, να πάμε του χρόνου να πάρουμε το αφημί. Okay, δεν θέλουμε άλλο Βόλο και Μπέο, να κατέβουμε στη Football League. Ό,τι και αν αποφασιστεί από αυτά τα τρία, μπορεί να υπάρξει και κάτι άλλο που θα προκύψει, δεν το ξέρουμε. Θα πρέπει να έχει πρόσωπα και χρήματα αυτό το εγχείρημα. Από τη στιγμή που ο Τόμ Παπαδόπουλος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και στάση του και λέει: εγώ άντε να σας δώσω 250 και αυτά με δώσεις. Ο Ηλίας Θοδωρίδης τουλάχιστον δημόσια δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι θέλει να κάνει και πόσα λεφτά θα βάλει και αν θέλει να μπει έχοντας ένα θεσμικό ρόλο, όχι όπως πέρυσι, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και η ευθύνη. Είναι και οι ευθύνες. Είναι ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι μεγαλομέτοχος, ποιος θα είναι αντιπρόεδρος, ποιος θα είναι στο ΔΣ. Ποιος θα βάλει το ονοματάκι του και ποιος θα αναλάβει να τρέξει την ομάδα. Υπάρχουν. Και αν υπάρχουν, είναι αποφασισμένοι να το κάνουν με οποιοδήποτε κόστος, οικονομικό, ψυχικό, οτιδήποτε. Αυτό είναι το ερώτημα. Ένα από τα ερωτήματα, πέρα από αυτά που θέτουμε τόση ώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε υποθετικά. Δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό και οριστικό στα χέρια μας. Μιλάμε με ή το ένα, ή το άλλο, ή το παράλληλο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, εύχομαι να γίνει γρήγορα κάποια συνέλευση μέσω του ΓΣ και εκεί να τεθούν όλα αυτά, αλλά προφανώς ίσως χρειαστεί και λίγος χρόνος για να γίνει η συνέλευση. Δεν νομίζω δηλαδή να γίνει η συνέλευση Δευτέρα-Τρίτη, γιατί πρέπει αυτοί που θα προτείνουν ή θα καταθέσουν το οτιδήποτε να έχουν και αυτό που λέει ο Θοδωρής, που απάντησα πριν από λίγο ο Θοδωρή μου, ότι μπροστάριδες, πρόσωπα και ονόματα και χρήματα. Σταύρο, με πρόλαβες.
Αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα. Εδώ, για τα πρώτα δύο που είπα, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα ρίσκα. Πρώτον, είμαστε σίγουροι ότι ο Βόλος θα μείνει στη Σούπερ Λίγκα? Άμα σκεφτούμε ελληνικά θα πούμε μπέος είναι αυτός, δεν πέφτει. Τελειώσαμε, το κλειδώσαμε. Το δεύτερο, είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου, πες ότι ο Βόλος μένει στη Σούπερ Λίγκα και ο Ηρακλής είτε αποφασίσει το Α ή το Β ή το Γ ή δεν ξέρω τι, πάει του χρόνου τέτοια εποχή, δηλαδή τον Ιούνιο-Ιούλιο του 20, και κάνει ξανά ραντεβού με τον Μπέο και λέει είμαστε έτοιμοι τώρα, δώστε το μας να το πάρουμε, να τελειώνουμε να παίξουμε πρώτη εθνική. Είμαστε σίγουροι ότι, ότι ο Μπέος θα το δώσει και δεν θα δουλεύει, να μας δουλεύει υψηλό γαζί. Δηλαδή θα μπορεί, δεν ξέρω, με χαρτιά, με δικλείδες, με συμφωνητικά, με δεν ξέρω με τι. Γιατί αν αποφασίσει το Α ή το Β, παίρνεις ρίσκο. Θεωρείς σίγουρο ότι ο Μπέος του χρόνου θα σου το δώσει. Θα είναι σίγουρο 150% ότι θα σου το δώσει ή τζάμπα θα χάσουμε ένα χρόνο. Και ξαναλέω, αυτά τα τρία μπορεί να υπάρχουν άλλα 13. Είναι τα τρία που βγαίνουν, που προκύπτουν και από χθες, αν θέλετε. Και από τις όποιες σκέψεις έχουν προχωρήσει. Μάνα μου, νομίζω απάντησα ήδη που μου γράψεις και εσύ το ίδιο. Το κι αν πέσει ο Βόλος τι θα γίνει. Αν αλλάξει ο Γλυκούλης Μπέος γνώμη, ρε πλάκα μας κάνουν, τι είναι ο Ηρακλής και ο λαός του, η ιστορία του πάρτε αφημί τρελάδικου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε και δεν έχετε δίκιο σε αυτά που καταγράφουμε όλοι μας. Αλλά επαναλαμβάνω. Ό,τι και αν αποφασιστεί από τη συνέλευση. Γιατί θεωρώ ότι για να αποφασιστεί κάτι θα πρέπει να αποφασιστεί από τη συνέλευση. Ποιοι θα το αναλάβουν? Το οποιοδήποτε. Ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη? Πέρα από τα χρήματα. Μπορεί να εμφανιστεί κάποιος και να θέλει να βοηθήσει με ένα χι ποσό, αλλά να μην θέλει να είναι στη διοίκηση, να μην θέλει να φαίνεται. Πάλι θα πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι, ο μπροστάρης, όπως λέει σωστά ο φίλος ο Θοδωρής στο μήνυμά του, που θα οδηγήσει την ομάδα, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μια επιτροπή, κάποιοι συνεχίζουν, κάποιοι έχουν φύγει, όπως ο κύριος Σάκης Αποστολίδης, όπως ο κύριος Αντωνέλης, που μεταφέραμε χθες. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν προσθεθεί. Χθες ο κύριος Μαρμαρινός που πλαισίωσε τον Ηλία Θεοδωρίδη, για παράδειγμα, που δεν ήταν αρχικά στην επιτροπή. Okay, υπάρχει μια επιτροπή. Δεν θα αναλάβει αυτή η επιτροπή την Πάιρακλης. Δεν θα είναι αυτή η επιτροπή αύριο μεθαύριο το Δέλτα Σίγμα της οποιαδήποτε Πάιρακλης, σε οποιαδήποτε κατηγορία. Θα πρέπει να βρεθούν άτομα. Αφημί για Football League φαίνεται ότι υπάρχει. Και υπάρχει και είναι παρκαρισμένο. Περίπτωση για την οποία έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν. Ούκο λίγες φορές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν προχωράει αν δεν ξεκαθαρίσει το τι θέλουμε ως οικογένεια. Και το τι θέλουμε ως οικογένεια, επαναλαμβάνω και συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός, πρέπει να αποφασιστεί μέσω συνέλευσης. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ελάτε εδώ, για την κάθε πρόταση είμαστε εμείς, εκπροσωπούμε αυτή την πρόταση, την άλλη πρόταση, την παράλληλη πρόταση. Αυτά είναι τα πρόσωπα, αυτά είναι τα χρήματα, προχωράμε. Μην κάνουμε το λάθος ή τα λάθη του παρελθόντος που λέμε ωραία, ψηφίζουμε αυτό, πάμε να κάνουμε εκείνο και μετά θα ψάχνουμε να βρούμε πόρτα-πόρτα τις λύσεις στα προβλήματα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και χθες, όπως καταλαβαίνετε και όπως καταλαβαίνουμε,
δεν πολυτέθηκε στο τραπέζι το θέμα του οικονομικού. Εκτός και αν κάνουμε λάθος. Όταν επιμένει η πλευρά του Μπέου και λέει ότι ξεχάστε το, εγώ φέτος παίζω στο Βόλο. Επαναλέτε ότι θέλετε, εγώ φέτος θα παίξω στο Βόλο. Δεν πάει πουθενά η ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω το κατά πόσο είχαν διάθεση να μιλήσουν για το οικονομικό. Που αν εχθές ο Μπέος έλεγε «ΟΚ, okay, το κάνουμε το deal και παίζει ο Ηρακλής Θεσσαλονίκη». Μετά έπρεπε να βρούμε και 2,5 εκατομμύρια. Έπρεπε να βρούμε μετά 2,5 εκατομμύρια. Που πραγματικά απορώ τόσα ραντεβού που έκανε ο Τόν Παπαδόπουλος και με τον κύριο Καραντώνη και με όσους βρέθηκαν τέλος πάντων με τον Μπέο. Αυτά δεν τα λέγανε πρώτα. Και ο Τόν Παπαδόπουλος τότε είχε αυτά τα 2 εκατομμύρια που ζητούσε ο Μπέος. Μάλλον δεν τα είχε. Γι' αυτό και προβάλλανε κυρίως το θέμα της έδρας παρά το οικονομικό. Ως αιτιολογία ή δικαιολογία ότι χαλάει η δουλειά. Τρεις φορές έχει κατέβει ο Ηρακλής να συναντήσει τον Μπέο στο Βόλο. Και τις τρεις φορές η απάντηση ήταν συγκεκριμένη. Και το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Φίλε Σταύρο, να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Γιατί το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω να το άκουσες. Εάν ποτέ κληθεί ο κόσμος του Ηρακλή να κάνει ψηφοφορία μέσα στο κατά καλό καιρό, όπως έχει κληθεί πάρα πολλές φορές, μπορεί κάποιος όπως εσύ να λες ότι δεν γίνεται να αποφασίζουν για τον Ηρακλή 300, 400, 500, δεν ξέρω πόσα άτομα. Ας πάνε 15.000. Ας γραφτούν στον Εραστέχνη 15.000. Θες να σου πω πόσα είναι τα εγγεγραμμένα μέλη του Εραστέχνη? Δεν θέλεις. Είναι ντροπιαστικό το νούμερο. Εάν μπορούμε να πάμε λοιπόν στην όποια συνέλευση και όποια ψηφοφορία και δεν πάμε και αποφασίσουν άλλοι για μας με την ψήφο τους μετά, μην διαμαρτυρόμαστε. Τι ψήφιζες ρε για μένα? Όχι. Από τη στιγμή που μπορούμε να πάμε και δεν πάμε, τότε να είμαστε υπεύθυνοι της πράξης μας. Και να ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα θα το αποφασίσουν άλλοι για μας. Αν θέλουμε να αποφασίσουμε εμείς, και μπορούμε φυσικά να πάμε, πρέπει να πάμε. Αν εγώ, συγγνώμη για την έκφραση, κολοβαράω, και είμαι στο σπίτι μου και πίνω την μπύρα μου και βαριέμαι να πάω στο Κατσάνιο για να ψηφίσω και την άλλη μέρα βγω και πω «Καλά ρε, τι ψήφισες?» Πώς το βλέπετε? Ας γεμίσει το καφτατζόγλιο. Ας πάνε 30.000 να ψηφίσουν. Δεν το απαγορεύει κανένας. Αλλά όπως ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια στις γενικές συνελεύσεις πάμε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αν λοιπόν τεθεί ένα τόσο πολύ μεγάλο σοβαρό ζήτημα για το μέλλον του Ηρακλή, το τι κάνουμε δηλαδή? Πάμε Μπέο, δεν πάμε Μπέο. Πάμε Football League, δεν πάμε Football League. Πάμε Γάμα Εθνική, δεν πάμε Γάμα Εθνική. Δεν πάμε πουθενά, κάνουμε διακοπές φέτος. Να το ζήσουμε και αυτό. Να δω τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Να μην δούμε πουθενά τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή φέτος. Αλλά είναι εύκολο να κατηγορήσει τον οποιοδήποτε μετά για αυτό που θα ψηφίσει. Και δεν είσαι εκεί. Και το ξαναλέω, για αυτούς που μπορούν να πάνε. Κάποιοι μπορεί να λείπουν διακοπές, κάποιοι μπορεί να λείπουν στο εξωτερικό, κάποιοι μπορεί να δουλεύουν, κάποιοι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Okay. Οποιοσδήποτε, το ξαναλέω, μπορεί να πάει όποτε και αν γίνει η συνέλευση και αν τεθεί θέμα συνέλευσης και ψηφοφορίας, να δούμε, μήπως μας προλάβουν τίποτα άλλες εξελίξεις, τότε θα πάει και θα ψηφίσει. Απλό είναι. Πάμε, Χριστάρα μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ειδήσεις και θεματολογία και από τα υπόλοιπα, πέρα του ποδοσφαίρου. Εδώ είμαστε να τα καταγράψουμε. Επιστρέφουμε.
Εδώ στην Αργιαυλή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πιούμε μια δεύτερη μπύρα ή θα πάθουμε τίποτα? Όχι, δεν παθαίνουμε τίποτα. Δύο ανακοινώσεις είχαμε σήμερα από το βόλεϊ. Σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μάλλον ήρθε η ώρα που θα έχουμε μια ανακοίνωση πίσω από την άλλη. Αρχικά με τον Γιάννη Ορφανό και την ανανέωσή του, τον ακούσαμε εδώ. Στη συνέχεια με τον Κώστα Προύσαλη, τον αρχηγό, και την ανανέωσή του, τον ακούσαμε εδώ στην Ωραία Μπλε. Και σε λίγο πάμε να κάνουμε το 3 στα 3. Πριν το κάνουμε, να διαβάσω μια άλλη ανακοίνωση σημερινή από τις δύο που βγήκαν. Το ΤΑΕΡΑ ΚΛΙΣ ενημερώνει τον κόσμο του Συλλόγου ότι σήμερα παρέλαβε τα ονομαστικά εισιτήρια διαρκείας για όσους έκαναν την αγορά τους ως τις 30/6. Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται από το Κατσάνιο καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ. Εγώ θα ξαναπώ ένα μεγάλο μπράβο σε όσους ως 30 Ιουνίου έδωσαν τα ωραία τους τα λεφτά στο βολεϊκό Ηρακλή για να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας. Δεν το έχει κάνει καμία ομάδα πουθενά. Πόσο μάλλον στο συγκεκριμένο άθλημα τέτοια περίοδο. Η δεύτερη ανακοίνωση της ημέρας που βγήκε πρώτη χρονικά και είναι τρίτη το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η εξής. Το ΤΑΕΡΑ ΚΛΙΣ με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας του με τον λίμπερο της ομάδος μας Αντώνη Μπουράκη για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Του ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες, και αφού τα είπε αυτά το ΤΑΕΡΑ ΚΛΙΣ να τα πούμε και εμείς στον Αντώνη ως ώρα για μπλε. Καλησπέρα Αντώνη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Και συγχαρητήρια για την ανανέωσή σου και την παραμονή σου στην ομάδα. Ξέρω, διαισθάνομαι ότι το ήθελες πολύ. Και επειδή και η ομάδα το ήθελε πολύ και η διοίκηση και ο προπονητής και όλοι σε ήθελαν πολύ, φαντάζομαι έγινε εύκολα εντάξει, το τελικό μια αποτέλεσμα. Εντάξει, από πέρσι, είχε συζητηθεί και κάτι από πέρσι. Με ήθελε και ο Γιάννης και η διοίκηση και με χαρά μου κι εγώ συμφώνησα. Ποια χρονιά είναι αυτή? Είσαι από μικρό στην ομάδα. Επαγγελματικά τέταρτη και από μικρό σε 8. Πόσα είναι? Δεν ξέρω, δεν τα μετράω κιόλας. Από 8 ή 8 χρόνια? 8 χρόνια. 8 χρόνια. Δεν και λίγα. Ναι, όχι, δεν είναι λίγα. Εντάξει. Μια ζωή Ηρακλής. Μακάρι να είναι παραπάνω. Μακάρι να είναι παραπάνω. Και μακάρι να είναι παραπάνω και να ζήσεις, γιατί είσαι μικρός ακόμα. Να ζήσεις πολλά. Ήδη έχεις καταφέρει να ζήσεις κάποια πράγματα, να αποκτήσεις εμπειρίες. Πλέον από πέρυσι που έχεις γίνει βασικός και αναντικατάστατος, ναι, στη θέση αυτή του λίμπερο, έτσι, στην μεταμπαμπαλιούτα εποχή που τον είχες ως πατέρα σε αυτή τη θέση και σίγουρα μοιράστηκες πολλά μαζί του. Η ευθύνη είναι διαφορετική, Αντώνη, το βάρος είναι λίγο παραπάνω. Εντάξει, εννοείται ότι πιστεύω όταν είσαι αλλαγή και όταν είσαι και βασικός, οι απαιτήσεις είναι ίδιες και από τον προπονητή και από... γιατί όποτε πρέπει να μπεις πρέπει να αποδώσεις 100%, έτσι. Mm-hmm. Αλλά όπως και να έχει, όταν ξεκινάς βασικός είσαι το μυαλό σου συγκεντρωμένο αλλιώς, ψυχολογικά είσαι αλλιώς, προπονείσαι αλλιώς. Αλλά πιστεύω πάνω κάτω το ίδιο είναι, είτε είσαι αλλαγή είτε είσαι βασικός. Ίδια θέλεις να παίξεις. Αυτή η θέση όμως έχει κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιπες, γιατί σχεδόν όλα ξεκινούν από σένα. Σχεδόν όλα, έτσι. Η πρώτη μπάλα, όπως λέμε στο βόλεϊ. Και εκεί που πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, απόλυτα έτοιμος να βοηθήσεις την ομάδα. Εντάξει, εννοείται. Από την αρχή πρέπει να μπαίνεις συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, γιατί αλλιώς είσαι λίγο δύσκολα. Α, με τη συγκέντρωση είναι όλα. Αλλιώς θα σε κυνηγάει ο Προύσαλης που θα τον τρέχεις δεξιά και αριστερά και μπροστά και πίσω για να βγάλει πάσα. Ποιος τον ακούει μετά? Ναι, ο Προύσαλης που είναι ο δεύτερος στις ανακοινώσεις. Πρώτα ήταν ο προπονητής σου, εσύ είσαι τρίτος. Ακολουθούν και άλλες από όσο είμαστε θες να γνωρίζουμε. Φαντάζομαι το θεωρείς πολύ θετικό ότι και ο Κώστας είναι εδώ και ο προπονητής σου που τον γνωρίζει πολύ καλά και σε γνωρίζει πολύ καλά. Παραμένετε όλοι μαζί στην ομάδα. Εντάξει, ναι, με τον Κώστα που ξέρεις ανεβάζει λίγο το κλίμα στην ομάδα. Και ναι, πιστεύω το 80% σε μια ομάδα είναι το κλίμα που έχουν ανάμεσα οι παίκτες, με τον προπονητή, με όλα. Άμα δεν έχεις καλό κλίμα δεν μπορείς να αποδώσεις και έχεις και άλλη όρεξη. Και αυτό που λέμε ταιριάζουν τα χνότα μας και για το θέμα του και για τη θέση του προπονητή. Είναι σημαντικό για έναν αθλητή να ξέρει ότι με αυτόν που δούλευε πέρυσι θα συνεχίζει να δουλεύει και τώρα, έτσι. Ναι, έχουμε συνεργαστεί τρίτη χρονιά, όχι, τρίτη, τέταρτη νομίζω, δεν θα σε γελάσω. Ναι. Με τον Γιάννη. Τον ευχαριστώ πολύ που με επέλεξε και με πιστεύτηκε για ακόμη μια χρονιά.
Εντάξει. Τι άλλο να πω. Είσαι ένας αθλητής που σε μικρή ηλικία μπήκε στα βαθιά και εξακολουθεί και μπαίνει στα βαθιά. Και γι' αυτό, Αντώνη, χρειάζεται, αν μη τι άλλο, πέρα από θάρρος και θράσος. Και σε κρίσιμα παιχνίδια και σε μεγάλα παιχνίδια και σε ντέρμπι. Φέτος έζησες και την εμπειρία ως βασικός του τελικού του κυπέλου. Ειδικά για τη θέση σου, τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει ακόμα καλύτερο, να βελτιώνεσαι μέρα με τη μέρα? Είναι το πόσο ψηλά θες να πας, να επιτύχεις, και το πόσο το θες. Πιστεύω με τη θέληση, και άμα είσαι συγκεντρωμένος και το θες πολύ να το κάνεις αυτό, μετά γίνονται όλα ένα κλικ πιο εύκολα, αυτομάτως. Εντάξει, η δουλειά εννοείται ότι είναι αναγκαία να γίνει. Και πρέπει να δουλεύεις για να το θες. Καθημερινά και για ώρες, έτσι. Εννοείται. Δεν το συζητάω αυτό. Η ομάδα φέτος θα είναι κάπως διαφορετική. Σε ένα ποσοστό περίπου 50% θα έρθουν δύο καινούργιοι ξένοι σε σχέση με πέρυσι. Κάποια παιδιά θα μείνετε, κάποια καινούργια παιδιά Έλληνες θα έρθουν. Τι βλέπεις, τι θέλεις? Εντάξει, φαντάζομαι θέλεις πολλά. Εννοείται, κάθε χρόνο θέλουμε να ανεβαίνουμε και πιο ψηλά, έτσι είναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ακόμη για στόχους και για τέτοια, γιατί το ρόστερ δεν έχει, σχεδόν στις αρχές είμαστε. Τι να πω, κάθε χρόνο θέλουμε να ανεβαίνουμε και πιο πολύ, έτσι. Δεν πάμε για να πάμε πιο χαμηλά από ό,τι πέρσι. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Και το ένα κλικ παραπάνω, ειδικά στο δεσμό του κυπέλου, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Έχει μείνει η κατάκτηση. Δύο συνεχόμενους τελικούς. Ναι, τώρα ή πας να το πάρεις, ή πας καλύτερα να μην το πάρεις. Ή δεν πας. Ναι. Θεωρείς αυτό το κάτι που έλειπε τα προηγούμενα δύο χρόνια, μπορεί φέτος ο Ηράκλης να το βρει και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται? Τουλάχιστον σε αυτό το θεσμό, έτσι που δίνεις 3-4 μάτς και μπορείς να κατακτήσεις ένα τίτλο. Κάθε χρόνο δεν έχουμε αποδείξει ότι και με τη βοήθεια του κόσμου ανεβαίνουμε και πιο ψηλά. Δεύτερη χρονιά πέρσι φτάσαμε τελικό. Δεν ξέρω, κάτι αισθάνομαι ότι μπορεί να πάμε, θα μπορεί να το κατακτήσουμε κιόλας. Και πέρσι κοντά ήμασταν, έτσι. Πολύ, πολύ. Μην λέμε ψέματα. Πολύ. Αλλά, εντάξει. Δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη, να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Και ελπίζω να περάσουμε μια χρονιά γεμάτη. Μακάρι, να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά. Υγεία σε όλους, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ στον Αντώνη τον Μπουράκη, που θα το πω τώρα που δεν είναι στην γραμμή, γιατί δεν ήθελα να το φέρω σε δύσκολη θέση. Αρνήθηκε πρόταση άλλης ομάδος φέτος. Εδώ, της πόλης, όχι μακριά. Είναι ένα παιδί που είναι 8 χρόνια στην ομάδα και έχει δεθεί με την ομάδα. Και δεν ήθελε να παίξει αλλού. Και αυτό κάτι λέει. Γιατί ο Ηρακλής στο βόλεϊ δεν εξηγείται. Είναι ανεξήγητος. Όσον αφορά το μπάσκετ, μετά και τις δηλώσεις που έκανε εδώ προσφάτως ο κύριος Δρακόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, περιμένουμε την Δευτέρα. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Ως γνωστόν, οι υποχρεώσεις που έχει ο κύριος Γιάννης Καστρίτης με την Εθνική Νέων ως ομοσπονδιακός τεχνικός είναι μέχρι και την Κυριακή. Ευχόμαστε για ακόμη μια φορά ότι καλύτερο. Είναι και ο κύριος Καρβέλας, στέλεχος της Εθνικής Ομάδας και ακολουθεί την αποστολή στο Ηράκλειο. Εκτελεστικός διευθυντής της ΚΑΕ Ηρακλής. Και με το που επιστρέψουν με το καλό, αυτό που μας είπε ο κύριος Δρακόπουλος θα πάει να το κάνει πράξη, δηλαδή να συναντηθεί μαζί του για να κλείσει το θέμα προπονητής. Έχει πρωταρχικό στόχο τον κύριο Καστρίτη, έχει τελειώσει για τον ίδιο το θέμα Μέξας, έχουμε καταγράψει αρκετές φορές το γιατί. Μας έδωσε και ο ίδιος στη συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στην Ωραία Μπλε τις δικές του εξηγήσεις, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν. Και πάμε, ή θα πάμε σε εποχή Καστρίτη, ή αν στραβώσει κάτι με το συγκεκριμένο τεχνικό που μάλλον θετικός δείχνει στο να αναλάβει τον Ηρακλή, τότε θα δούμε ποια θα είναι η δεύτερη επιλογή. Προς το παρόν δεν βάζουν στο τραπέζι στον Ηρακλή διοικούντες και κυρίως ο κ. Δρακόπουλος μια δεύτερη επιλογή. Έχουν στρέψει την προσοχή τους 100%
σε αυτήν του Καστρίτη και περιμένουμε από εβδομάδα να μάθουμε τις εξελίξεις που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, να μην κυλήσει ακόμα μια εβδομάδα χωρίς να έχει ο Ηρακλής προπονητή, γιατί οι μέρες περνούν, άσχετα αν το πρωτάθλημα είναι για τα σκυλιά, πρέπει και προπονητή να έχεις και budget να έχεις και μεταγραφές να έχεις και roster και τα πάντα. Σύν όλα τα άλλα που πρέπει ο Ηρακλής επίσης να τρέξει, για τα οποία πρέπει να τρέξει, το τμήμα marketing, οι χορηγίες, η εταιρεία ένδυσης, το Ιβανόφιο και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν. Τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν πειράζει. Καλό είναι να τα επαναλάβουμε κάποια στιγμή, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γιατί το μπάσκετ ούτως ή άλλως μας απασχολούσε εδώ. Ασχολιόμασταν στην εκπομπή με τον μπάσκετ όταν ήταν στη Β' Εθνική. Β' Εθνική είναι τρίτη τη τάξη κατηγορία. Πόσο μάλλον τώρα που είναι στην Α1. Και δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, αν έχετε παρατηρήσει κάτι τις τελευταίες μέρες. Από τη στιγμή που προέκυψε το θέμα με τον Μέξα, να το πω διαφορετικά. Όσο ήταν δεδομένος ο Μέξας, κυκλοφορούσαν και κάποια ονόματα καλαθοσφαιριστών. Τώρα έχει σταματήσει αυτό. Γιατί λογικό είναι. Γιατί δεν υπάρχει προπονητής για να κυκλοφορήσουν ονόματα. Και δεν το λέω για κακό. Είναι μια αλήθεια, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Άλλα τα θέλω προφανώς του Μέξα, άλλα τα θέλω του Καστρίτη. Εκτός κι αν έρθει ο Καστρίτης, έχει παρόμοιες περίπου επιθυμίες με συγκεκριμένους Έλληνες για να ενισχύσει την ομάδα. Για γενική συνέλευση που ρωτάει ένας φίλος για να αποφασιστεί τι θα γίνει με το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση προς το παρόν. Περιμένουμε, μάλλον μετά τις εκλογές, ούτως ή άλλως αύριο δεν υπήρχε περίπτωση. Άρα από Δευτέρα θα έχουμε νεότερα επ' αυτού. Πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρθει απόφαση με διαφορετικό τρόπο. Πώς, να ξυπνήσει κάποιος ένα πρωί και να πει θα γίνει αυτό και θα το αποφασίσει μόνος του? Και το ξαναλέω με αφορμή και το μήνυμα που είχα νωρίτερα, όσοι θέλουν να μην αποφασίσουν άλλοι για τους ίδιους, για τον αγαπημένο του Ηρακλή, αυτό μπορούν να κάνουν, να πάνε στην έλευση και να ψηφίσουν αυτό που θέλουν, αν τεθεί θέμα ψηφοφορίας. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στο τμήμα Πόλο του Ηρακλή που μπαίνει στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Αύριο θα έχουμε και ένα τηλεφωνικό ραντεβού επ' αυτού. Αύριο είναι το πρώτο μάτς στις 10 το πρωί. Στο Πόλο έχουν περίεργες ώρες και μάλιστα έχουν και το εκπληκτικό που για μένα είναι ίσως το πιο δύσκολο μαζί με το ράγμπι ομαδικό άθλημα. Το εκπληκτικό, Χρήστο μου, να παίζουν και την ίδια μέρα δύο παιχνίδια. Πολλές φορές το έχουμε δει και στους άντρες και στις γυναίκες. Αύριο λοιπόν ξεκινά το πρόγραμμα για την άνοδο στην Β' Εθνική του Πόλο. Το Πόλο που ήταν πριν λίγα χρόνια στην Α1 δυστυχώς βρίσκεται χαμηλά πλέον. Γίνεται μια νέα προσπάθεια εκεί. Αύριο Παρασκευή, πρώτη αγωνιστική στις 10, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ηρακλής. Όλα τα μάτς, όλοι οι αγώνες στο Εθνικό Κολυμπητήριο, εδώ, κοντά στο δίπλα στο Κατσάνιο. Και για τον κόσμο που ενδιαφέρεται, αύριο στις 10. Το Σάββατο έχουμε στις 9 το πρωί Ηρακλής Νεάπολη και στις 5 Πανσεραϊκός Ηρακλής και την Δευτέρα στις 7 Ηρακλής Μακεδονικός. Τα παιχνίδια, με το καλό να έρθει η νίκη αύριο στις 10 το πρωί και θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θέλω να πιστεύω να μιλήσουμε για την πρώτη νίκη και μετά για τα υπόλοιπα και την προσπάθεια που γίνεται και στο συγκεκριμένο τμήμα του Ηρακλή. Να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας. Έφυγε από τη ζωή ο Τιμολέων Λατινόπουλος, πρωταθλητής στίβου στη δισκοβολία, πιο συγκεκριμένα η δεκαετία του 50. Σπουδαίος Ηρακλειδέας, πατέρας του γνωστού νομικού Ηρακλειδέα επίσης του Θωμά Λατινόπουλου. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και καλή δύναμη. Και για ένα φίλο που αναρωτιέται για... Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν πειράζει. Θα σεβαστώ το μήνυμά του. Όλα αυτά τα χρόνια, στην ώρα για μπλε, θέλουμε να φιλοξενήσουμε τους πάντες. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Τους πάντες για την οικογένεια του Ηρακλή. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ.
Γιατί σε άλλα ραδιόφωνα σήμερα ακούσαμε και τον Καγιούλη για παράδειγμα. Λες και δεν έκανε κάτι ο Καγιούλης στον Ηρακλή, μπορούμε άνετα να το φιλοξενούμε ως μάνατζερ του Κάτσε. Που ως μάνατζερ του Κάτσε ήταν στον Ηρακλή. Επίσης δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Και αναρωτιέμαι, Χρήστο μου, αν κάποιοι έχουν καταστρέψει μια ομάδα και αυτή η ομάδα δεν είναι ο Ηρακλής, είναι κάποια άλλη, μπορούν να τους φιλοξενήσουν σε εκπομπές τους. Έτσι, ένα ερώτημα, ρε παιδί μου. Ένα ερώτημα. Αν ο Καγιούλης, για παράδειγμα, είχε καταστρέψει άλλη ομάδα της πόλης, είχε βάλει το χεράκι του στο να καταστραφεί άλλη ομάδα της πόλης, θα τον βγάζανε. Θα του λέγανε καλησπέρα σας, τι κάνετε, είστε καλά. Μια ερώτηση κάνω, χαζή. Και για να απαντήσω λοιπόν στο φίλο, έχουμε όλη την καλή διάθεση, όλους μα όλες τις οικογένειες του Ηρακλή, να τους βγάζουμε κάθε μέρα, όλη μέρα και όση ώρα θέλουν εδώ. Από όλα τα τμήματα, από όλα τα αθλήματα, από οτιδήποτε. Αρκεί να έχουν την ίδια διάθεση και οι ίδιοι. Αυτό είναι δεδομένο. Τα σωτρέγια βλέπω με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Με για το κούρεμα. Σήμερα κουρεύτηκες. Σήμερα κουρεύτηκες. Θα σε σφαλιαρίσω έξω. Και πρώτα Θεός, αύριο εδώ με το ραντεβού μας στην ώρα για μπλε, στην κλασική μας ώρα. Να είστε καλά.